κάνετε, καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον James Prescott Joule. Ο Joule, ένας ερασιτέχνης επιστήμονας και εφευρέτης, ιδιοκτήτης εργοστασίου παραγωγής μπύρας στο Manchester της Αγγλίας. Έτσι λίγο καχεκτικό στην εμφάνιση, με ασθενική υγεία, που με το πειραματικό του έργο όμως θεωρήθηκε από τους σπουδαιότερους θεμελιωτές της αρχής διατήρησης της ενέργειας. Διδαγμένος στο σπίτι του μέχρι τα 15 χρόνια, στα 16 του πήγε στην Ακαδημία των Γραμμάτων και της Φιλοσοφίας στο Μάντσεστερ να σπουδάσει φυσική, χημεία και μαθηματικά με ιδιωτικό δάσκαλο τον Τζέι Ντάλτον, το θεμελιωτή της σύγχρονης ατομικής θεωρίας της ύλης, ο οποίος επιβεβαίωσε τη θεωρία του Δημόκριτου για τη δομή της ύλης. Ως εργοστασιάρχης παραγωγής μπύρας, ενδιαφερόταν να μειώσει το κόστος της παραγωγής, αντικαθιστώντας τις μηχανές του εργοστασίου του που χρησιμοποιούσαν κάρβουνο ως καύσιμο με ηλεκτρικά μοτέρ. Οι πειρασματισμοί του όμως δεν τον οδήγησαν σε μια οικονομική λύση και εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Ωστόσο, έμεινε κάτι πολύ σημαντικό. Οι πειραματισμοί του τον οδήγησαν να ερευνήσει την έννοια της αρχής διατήρησης της ενέργειας, παρόλο που η έννοια της ενέργειας δεν είχε ακόμη θεμελιωθεί. Με βάση τις έρευνες αυτές, προχώρησε να βρει τη σχέση ισοδυναμίας μεταξύ της μηχανικής ισχύος και της θερμότητας. Το αποκαλούμενο δηλαδή μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας. Τι έκανε λοιπόν? Σχεδίασε και πραγματοποίησε ένα πείραμα, που θεωρείται το πιο σημαντικό έργο του. Χρησιμοποίησε ένα κυκλικό χάλκινο δοχείο με ξύλινο κέλυφος που περιείχε 6 λίτρα νερό και μια προπέλα φτερωτή που περιστρεφόταν μέσα στο νερό. Πάνω τώρα στον άξονα που περιέστρεφε την προπέλα αυτή τη φτερωτή έδεσε 2 σκοινιά, ενώ στο ελεύθερο άκρο κάθε σκοινιού έδεσε ένα βάρος 26 κιλών. Στο εσωτερικό τείχομα του δοχείου ήταν στερεωμένα πτερίγια που αντιστοιχούν στα διάκαινα της προπέλας φτερωτής. Ένας εργάτης λοιπόν ανύψωνε τα δύο βάρη και τα σκοινιά με τα οποία ήταν δεμένα τυλίγονταν στον άξονα. Όταν τα βάρη αφήνονταν ελεύθερα, τα σκοινιά ξετυλίγονταν και η προπέλα φτερωτή περιστρεφόταν και η περιστροφή σταματούσε όταν τα βάρη έφταναν στο κατώτερο σημείο της διαδρομής τους. Αν η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν 20 φορές, η θερμοκρασία του νερού που την μετρούσαν με ένα θερμόμετρο, αυξανόταν κατά μισό βαθμό Κελσίου. Το γεγονός ότι ο Τζούλ ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίου μπύρας αποδείχθηκε πολύ σημαντικό για τους πειραματισμούς του, αφού μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να τον βοηθούν κάποιους από τους πλέον επιδέξιους τεχνίτες οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι στο Μάντσεστερ. Επιπλέον, το ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει το υπόγειο του εργοστασίου του για να κάνει τα πειράματά του, το οποίο είχε σταθερή θερμοκρασία, το εξασφάλιζε αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα. Αυτό που μου φαίνεται τόσο ενδιαφέρον στην περίπτωση του James Prescott Joule είναι πως μία ανάγκη πυροδότησε μία ολόκληρη επιστημονική μελέτη. Γιατί ένας εργοστασιάρχης μπύρας κατέληξε να θεωρείται από τους σπουδαιότερους θεμελιωτές της αρχής διατήρησης της ενέργειας. Ωραίο, ε! Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια!